Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε έτσι 2 μέρες, το δημόσιο κλειστό, η αγορά κλειστή. Σήμερα επιστρέψαμε, για λίγο επιστρέψαμε, κουτσή Παρασκευή, κουτσό Σάββατο, βροχερό κιόλας. Βροχή λοιπόν σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Και γενικότερα το στοιχείο της βροχής θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είχαμε πει ότι εκεί στα Χριστούγεννα κάποιες περιοχές θα σπρίσουν. Όσοι είδατε χιόνι, αυτό ήτανε, δεν έχει ξανά. Άσπρη μέρα, ούτε το 14, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Αν και από ό,τι μας λένε, το μετά τις 10 του Γενάρη έρχεται ένα πολύ πολύ ψυχρό κύμα έτσι, από τις άλλες περιοχές, εκεί πέρα τις ανταρκτικές περιοχές, τις περιοχές εκεί τις παγωμένες που έχουν χιόνι, θα το φέρουν και εδώ πέρα σε εμάς. Έτσι είπανε, στην Ελλαδάρα μας. Για να δούμε. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στο Στέφανο. Χρόνια πολλά στη Στεφανία, στη Στέφη, στο Στέφο. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι. 361 μέρες. Ναι. Και τι μας μείνανε, 4 μέρες μείνανε να φύγει και αυτό το 2013 που πολλοί. Μα δεν αγαπήσανε, θα έλεγα που πολύ αγαπήσανε και δεν ξέρω για ποιο λόγο θα το έκανα αυτό. Θα σας πω ότι κάθε φέτος και χειρότερα, άρα γι' αυτό μην βιάζετε και πολύ να διώξετε το 13 και δεν ξέρετε τι μας έρχεται και το 14 με όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, εμείς επειδή θέλουμε να κρατήσουμε μια αισιοδοξία, λέμε ότι το 14 θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Για να γίνει διαφορετική χρονιά, πρέπει να γίνουμε διαφορετικοί και εμείς όμως. Μην μένουμε εμείς οι ίδιοι και περιμένουμε μόνο αλλάζουν τα χρόνια. Τέλος πάντων, το like σήμερα, να σας πούμε, Παρασκευή, 27 του μηνός, θα είναι πολύ, πολύ επίσης εορταστικό. Στο like της Παρασκευής θα έχουμε την ευκαιρία, όσοι δεν καταφέρετε να δείτε τα αφιερώματά μας στον υπέροχο μήλο των Ξωτικών εκεί πέρα στα μαγικά Τρίκαλα, θα έχετε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος να απολαύσετε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Επίσης, να πούμε πως έχουμε πρεμιέρες στο νέο Ολύμπιον, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Έχουμε καινούργιες ταινίες, έχουμε χριστουγεννιάτικες ταινίες. Μπορεί να μην έχουμε τη Μαρία την Αλεβίζου κοντά μας, γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται και αυτή για τα εορταστικά της. Αύριο το βράδυ στις 10.30 το Design Life, ένα υπέροχο επεισόδιο όπου θα μαρτυρήσω εγώ. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από το Design Life αύριο να δούμε υπέροχες φωτογραφίες που η δημιουργική ομάδα του Design Life μαζί με τη Μαρία Αλεβίζου ανακάλυψαν εκεί στο διαδίκτυο. Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, χριστουγεννιάτικα δέντρα, σπίτια στολισμένα, καταστήματα στολισμένα, γιορτές που κάνετε εκεί στα σχολεία σας. Όλα αυτά αύριο το βράδυ στις 10.30. Σήμερα όμως, σήμερα, το like με τους συνεργάτες της επισκέπτηκε το Art Cafe, εκεί όπου διοργανώνεται ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η κυρία Δέσου έχει ανοίξει τις πόρτες του Art Cafe για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, οι οποίοι εκθέτουν τα δημιουργήματά τους και τα απολούν σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων θα πάει υπέρ της Κιβωτού. Έτσι, ένας πολύ σημαντικός σκοπός. Γι' αυτό και εμείς σας προτείνουμε για τα δωράκια σας από σήμερα και τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι και τις 31 του μηνός που θα διαρκέσει το συγκεκριμένο μπαζάρ εκεί στο Art Cafe, στο κέντρο της Κοζάνης. Μπορείτε να επιλέξετε λοιπόν για τα δωράκια σας αυτές τις δημιουργίες. Έτσι, κάνετε διπλό δώρο. Από τη μία προσφέρετε στο αγαπημένο σας πρόσωπο ένα πολύ ωραίο χειροποίητο δημιούργημα και από την άλλη προσφέρετε και ένα σημαντικό ποσό υπέρ της Κιβωτού. Θα πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε εδώ για να πούμε πολλά, να δώσουμε προσκλήσεις και φυσικά έτσι να διασκεδάσουμε μαζί με τον τρόπο που ξέρουμε εδώ στο like μέσα από τη τηλεόραση του Flash. Took a walk in the snow. Couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just sent this. I know exactly what I want this year. Yeah.
Χριστουγεννιάτικο κλίμα εδώ στο Art Cafe, στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης, και η κυρία Δέσου και ο υπέροχος χώρος της φιλοξενεί για ακόμα υλικά για να κάνεις τα μπισκότα. Οι τιμές που δίνετε τα προϊόντα είναι συμβολικές, είναι πιο χαμηλές αυτή την περίοδο? Προσπαθούμε να είναι πιο χαμηλές, ναι. Δηλαδή μπορείς να βρεις από, πιστεύω, και από 2 ευρώ, εντάξει, μπορεί να φτάσει και 10 και 20, αλλά ο καθένας ό,τι έχει, ναι, υπάρχει για όλο το βαλάντιο. Ναι, είναι σίγουρα, είναι πολύ, πιστεύω, καλές οι τιμές. Έχουμε κατεβάσει αρκετά, εντάξει, και ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει με την κρίση. Πόσο διάστημα θα διαρκέσει? Είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, μέχρι τέλη του μήνα, μέχρι την τελευταία μέρα. Πολύ ωραία. Μέχρι και τις 30 του Δεκέμβρη, λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να προσφέρετε ένα ωραίο δώρο στα αγαπημένο σας πρόσωπο και ταυτόχρονα να συμβάλλετε και για τον καλό σκοπό υπέρ της Κιβωτού, δεν έχετε παρά να επισκεπτείτε το Art Cafe στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης και να αγοράσετε κάτι χειροποίητο, ιδιαίτερο, και τα λεφτά σας θα πιάσουν τόπο. Δίπλα μου όμως έχω και την μικρή μου. Πώς το λένε? Τη μικρή μου Σόνια. Σόνια, θέλω να έρθεις εδώ πιο κοντά μου. Σου αρέσει αυτή η εκδήλωση που γίνεται εδώ πέρα? Είσαι η κορούλα της Μαρούλας, έτσι? Ναι. Σου αρέσουν αυτά που κάνει η μαμά και οι άλλες κυρίες και οι κύριοι? Ναι. Θα ήθελες να μπορούσες να κάνεις και εσύ τέτοια ωραία στολιδάκια? Ναι. Κάνεις? Όχι. Πότε θα ξεκινήσεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ήθελες να σου κάνουν ένα δωράκι από όλα αυτά εδώ? Σου άρεσε κάτι πολύ? Ναι. Θέλεις να μου πεις τι? Σαν πολλά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Εύχομαι να ξεπουλήσετε. Ευχαριστούμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ και καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά να έχουμε. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν δημιουργεί από την πόλη της Κοζάνης και όχι μόνο, από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, άνδρες και γυναίκες, πάρα πολύ ωραίες προτάσεις σε κοσμήματα, σε έργα τέχνης, σε χριστουγεννιάτικα στολίδια και όχι μόνο. Τώρα θα μου πείτε, βγήκαμε, περάσαμε καλά. Όσοι δεν βγήκατε, μαζευτήκατε στο σπίτι. Όσοι τέλος πάντων δεν ήρθατε και σε πολλή επαφή με κόσμο, αλλά δεν το μπορείτε κιόλας γιατί είστε και κουρασμένοι από τη δουλειά. Μια ωραία προβολή στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ίσως είναι και μια καλή επιλογή για τις επόμενες ημέρες. Σαββατοκύριακο έρχεται, έτσι από αύριο δεν έχουμε και πολλές γιορτές νομίζω. Ετοιμαζόμαστε όλοι για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς και θα δούμε τα τρέιλερ, αφού πρώτα λιγάκι σας πω ποιες είναι οι ταινίες οι οποίες προβάλλονται για αυτήν την εβδομάδα. Από την 5η 26 του μηνός μέχρι και την Τετάρτη 1 του Γενάρη του 2014 σε τριδιάστατη προβολή έχουμε την υπέροχη αυτή ταινία, την παιδική ταινία. Η θαραλέα και η αισιόδοξη πριγκίπισσα Άννα πρέπει να συνεργαστεί με τον Κρίστοφ, έναν απότομο βουνίσιο τύπο, για να ξεκινήσουν μαζί ένα μεγάλο ταξίδι. Σκοπός τους είναι να βρουν την παγωμένη βασίλισσα, που δεν είναι άλλη από την αδελφή της Άννας, και να λύσουν επιτέλους τα παγωμένα μάγια που ταλαιπωρούν ένα ολόκληρο βασίλειο. Frozen, όλα παγωμένα εκεί πέρα. Να πούμε πως μετά τα εξαιρετικά μαλλιά κουβάρια, τα Walt Disney Animation Studios ετοίμασαν αυτήν την τρισδιάστατη επική ιστορία, μια κομική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Chris Buck, ο οποίος έχει κάνει τον Ταρζάν, έχει κάνει έτσι και άλλες πολύ γνωστές ταινίες, και της Jennifer Lee. Πρόκειται για διασκευή της ιστορίας του «Η Βασίλισσα των Πάγων», που φιλοδοξεί να μαγέψει τόσο με τους αξέχαστους χαρακτήρες της, όσο και με τα τραγούδια και τη μουσική της. Τρισδιάστατη προβολή.
Πόσες προβολές, μία προβολή, 6 ώρα στα ελληνικά, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Ενώ από την 5η, 26 του μηνός, έως και την 4η, πάλι 1 του μηνός, τι έχουμε, το Justin Bieber έχουμε, βεβαίως. Από το σκηνοθέτη του John Mitchell, η ταινία παρουσιάζει στιγμιότυπα της σκηνικής παρουσίας του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή, Justin Bieber, από την τελευταία του περιοδία στην Αμερική. Παράλληλα, δείχνει και προσωπικές στιγμές μαζί του, με συνεντεύξεις από άτομα που βρίσκονται κοντά στον Star. Μία ώρα και 40 λεπτά είναι η διάρκεια της συγκεκριμένης ταινίας. Φυσικά ηθοποιεί είναι ο Justin Bieber, και για τους λάτρεις του μικρού αυτού ιδάλματος, θα το πούμε πραγματικά, μία προβολή στις 8 η ώρα καθημερινά. Συνεχίζεται φυσικά η ταινία Hobbit. Ναι, συνεχίζεται με μία προβολή στις 10 η ώρα το βράδυ, και έχουμε και άλλες δύο ταινίες, τα τρέιλερ των οποίων θα δούμε όλα έτσι μαζεμένα, για να ταξιδέψουμε λιγάκι ωραία στο χώρο του κινηματοθέατρου. Καλοκαίρι στην πόλη της Αρεντέλα. Όλα είναι ζεστά, όλα είναι ηλιόλουστα, αλλά αυτό θα αλλάξει για πάντα. Η Αρεντέλα έχει παγώσει εντελώς. Κρύο. Ωραίο Ιούλιο μας κάνει, ε! Ο τόπος βυθίστηκε στο αιώνιο χιόνι. Φέτος το χειμώνα. Δεν του πιστεύω. Ποιος θα του σώσει? Αν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, θα πεθάνουμε όλοι από το κρύο. Ο Παγωπόλης. Θα μου πεις εσύ για προβλήματα? Εγώ είμαι πολύ της πάντου. Δύσκολο επάγγελμα στις μέρες μας. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ. πολύ ζόρι. Το καλό παιδί. Μιλέτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ, όχι όπως φταίς εσύ. Εσύ είσαι υπέροχος. Μα τι λέω. Όχι ο άνθρωπος. Γεια σας, παιδιά, είμαι όλα. Γεια! Μας φρίκαρες. Δεν το θέλω. Όχι. Δεν κάνω να κάνει αρχή. Ή κανένας άντρας. Ξέρω πως να σταματήσω το χειμώνα. Γεια! Κρατήσου. Μ' αρέσει η ταχύτητα. Όπα. Κατέβασε τα πόδια σου. Είναι φρεσκοβαμένο. Μα καλά, σε στάβλο, μεγάλωσες. Από την Disney. Πάμε να φέρουμε πίσω το καλοκαίρι. Imagine αυτό. Ετοιμαστείτε. Λίκη. Είσαι καλά. Έχω γερό κρανίο. Εγώ δεν έχω κρανίο. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Το παρακαλώ. Τι γλυκούλησα μικρούλι μωράκι μονόκερος. Και νικήστε το κρύο. Πρέπει να επιζήσουμε από αυτή τη χιονοθύελα. Δεν είναι χιονοθύελα. Άγια. Είναι η αδερφή μου. Καλό θα ήταν να το ήξερα. Προσέξτε. Δεν είναι ευγενικό να πετάς χιόνι στον κόσμο. Οπα, ηρέμησε. Άσε με. Είσαι τον άνθρωπο. Ήρεμη είμαι. Ωραία. Έλα τώρα. Από τους παραγωγούς του Μαλλιά Κουβάρια. Ολαφ, λιώνεις. Για κάποιους ανθρώπους αξίζει να λιώνουμε. Αλλά ίσως όχι αυτή τη στιγμή. Έλα, φίλε, πιο γρήγορα. Όχι. Ολαφ. Κρατηθείτε, παιδιά. Disney, ψυχρά και ανάποδα. Δεν νιώθω τα πόδια μου. Αυτά είναι τα δικά μου. Α, hey, σε παρακαλώ, μου πιάνεις το πισινό. Τώρα νιώθω καλύτερα. Σύντομα στους κινηματογράφους σε 3D. When you've reached a certain point in your life, there are people out there waiting to see you fall. But rather than let gravity take you down, sometimes you have to take matters into your own hands. And fly. He went from being a kid on YouTube to being a worldwide arena veteran. This one's for you. You can't have a normal life if you're a superstar. Oh my God, that's us! This is a massive monster hit. He's forced to grow up in front of the world. When you fall in love, when you break up. You know, we've seen it time and time again. A young pop star makes it to the top, only to crash. Are you aware that you could be the next train wreck? As long as you love me. Justin! Go back to America. What'd you say? I really wanted to hit him. That's what they wanted. I learned from that. You always gotta keep a smile on your face. It's all about positivity. This is completely safe, right? At the end of the day, it comes down to a young man in a room writing a song.
That's where it all starts. If you didn't believe, this stash is to make me feel a little bit older. It's all delusional. My favorite part is just the intimate moments with the fans. They're who I do this for. No matter how hard things get, everything is gonna be all right. Believe in yourself. Believe you can do anything if you set your mind to it. Sometimes I walk the way I walk. I waddle because my pants are low. Don't let the pants wear you. Wear the pants. I'm still your mom, and I still want you to pull your pants up. Where does your journey end? You seek that which would bestow upon you the right to rule. The quest to reclaim a homeland and slay a dragon. Do not think I won't kill you, dwarf. When did we allow evil to become stronger than us? It is not our fight. It is our fight. One of us is trapped! It's undoubtedly a trap. Such is the nature of evil. In time, all foul things come forth. If you awaken that beast, you will destroy us all. Was that an earthquake? That, my lad, was a dragon. In an age ruled by sorcery, consumed by fear, legend tells of a stranger who would enter their world, be cast into slavery, and would rise to fight the darkness. Where did you learn to fight like that? From demons. Why did you come from me? An army controlled by witchcraft has enslaved our people. Rivers of blood and mountains of corpses will not stand in my way. We need your help. Whatever happens, whatever you see, there is no turning back. Their army is infinite. We are 47. We end this now. Afraid of you. You should be. Come on. Para.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι το κινηματοθέατρο Ολύμπιον έχει προνοήσει για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Πολλές προβολές από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 και 4 το βράδυ και στις δύο αίθουσες του σινεμά. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ πέρα στο ΛΕ και να ταξιδέψουμε μαζί στα μαγικά και ονειρεμένα τρίκαλα εκεί στον ομίλο των Ξωτικών.